Φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς μια δράση που γίνεται σε όλη την Ελλάδα και που με την ευκαιρία που βρέθηκε στην περιοχή μας είναι σήμερα στην Πτολεμαϊδα. Οι πολίτες της Ιωρδαίας και όσοι ενδιαφέρονται, και νομίζω ότι πρέπει όλοι να το κάνουν, πρέπει να μάθουν ποια λάθη κάνουν όταν οδηγούμε και ποια είναι η ασφαλής οδήγηση. Ο προσωμιωτής αυτός που φιλοξενείται στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Είναι μια δράση που γίνεται από κοινού σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ιωρδαίας και την αυτοκινητιστική λέξη Πτολεμαϊδας. Προέκυψε τελευταία στιγμή, γι' αυτό δεν είναι στο πρόγραμμα της εβδομάδας κινητικότητας. Και θέλω να ευχαριστήσω για αυτό, γιατί με άμεσες ενέργειες και με την έγκριση του Υπουργού του Λευτέρη του Αυγενάκη αλλά και του Μιχάλη του Παπαδόπουλου, η δράση συγκεκριμένη φιλοξενείται σήμερα στην πόλη της Πτολεμαϊδας και στο Δήμο Ιωρδαίας. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να μάθουν ορισμένα πράγματα. Και στόχος είναι τα λιγότερα ατυχήματα. Λιγότερα ατυχήματα, πιο ασφαλής οδήγηση, που είναι νομίζω και το ζητούμενο για την οδηγική παιδεία που πρέπει να έχουν τα παιδιά μας. Τέταρτη δράση της αυτοκινητιστικής λέξης Πτολεμαϊδας, συνεργασία με το Δήμο Πτολεμαϊδας, που αφορά την ασφαλή οδήγηση και την προσοχή που πρέπει να δείχνουν οι οδηγοί στην καθημερινότητά τους. Είναι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της αυτοκινητιστικής λέσχης, η οδηγική ασφάλεια και γενικότερα η ασφαλής οδήγηση. Και με την ευκαιρία σήμερα, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, έχουμε να κάνουμε προτάσεις κινητικότητας μέσα στην πόλη με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά ποδήλατα, πατίνια, και ό,τι σχετικό υπάρχει με την κίνηση μέσα στην πόλη. Με την ηλεκτροκίνηση. Τρέχουμε μόνο στις πίστες, όχι στους δρόμους. Αυτό πάντα το λέμε, μόνο στις πίστες και όχι στους δρόμους, με ασφάλεια. Πρώτο μέλημα της λέσχης είναι έτσι κι αλλιώς να δείχνει στον κάθε οδηγό ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να τρέξεις. Ποτέ δεν τρέχουμε στους δρόμους, ποτέ δεν δείχνουμε τις ικανότητες μας εκτός πίστας. Πάντα με ασφάλεια, πάντα ζώνη, πάντα κράνος. Και εκεί που πρέπει. Είναι και θέμα παιδείας, πρέπει να πάει και στο σχολείο αυτό. Πρέπει να απευθυνθούμε και στους μελλοντικούς οδηγούς και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή που μας δίνεται με την πρωτοβουλία της ΕΚΟ και του αυτοκινήτου εδώ που διαφημίζει το Ράλι Ακρόπολης, που είναι ο σημαντικότερος αγώνας στην Ελλάδα αλλά με εμβέλεια παγκόσμια, και απευθυνόμαστε στους μικρούς πλέον και στους επίδοξους οδηγούς, μια και το όριο έχει κατέβει ηλικιακά για την απόκτηση του διπλώματος. Σε παιδιά δημοτικού, σε όλους να έρθουν να μπουν μέσα στο πνεύμα της ασφαλούς οδήγησης. Καλούμε σαν λέσχη, σαν δήμος, μικρούς και μεγάλους να επισκεφθούν την εκδήλωσή μας. Νομίζω ότι λίγα λεπτά θα σας πείσουν. Το φορτηγό αυτό στο οποίο μπορείτε να μπείτε και να βελτιώσετε, να δείτε τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν πολλές φορές στο που σε αυτό. Να ευχαριστήσω το Δήμο της Πτολεμαϊδας και να συγχαρώ για τη διοργάνωση και επίσης την αυτοκινητιστική λέσχη, την πάντα δραστήρια αυτοκινητιστική λέσχη Πτολεμαϊδας, που προκάλεσε την διοργάνωση αυτή. Σκοπός της σημερινής μας παρουσίας, φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς που η παρουσία σας εδώ αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον σας για τα θέματα της οδικής ασφάλειας. Σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι, όπως είπαμε, τα θέματα της οδικής ασφάλειας. Δεν έχω σκοπό να σας κουράσω, απλά θα πω ότι η οδική ασφάλεια είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα που πρέπει και απαιτεί διαρκή εγρήγορση σε όλα τα επίπεδα, καθώς είναι ένα ζήτημα κυριολεκτικά ζωής ή θανάτου. Κάνω το ξεκίνημα με την σύντομη αυτή ομιλία λέγοντας ότι τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχουν γίνει σημαντικότατα βήματα όσον αφορά την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Και συγκεκριμένα μέσα στη δεκαετία 2010-2020 καταφέραμε να είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό στόχο και μειώσαμε σαν χώρα που ήταν 50%, εμείς μειώσαμε σαν χώρα τα τροχαία ατυχήματα κατά 52%. Αυτό οφείλεται όμως εμπολής και εξαιτίας δύο κοσμογονικών γεγονότων που συντελέστηκαν. Ήταν η παγκόσμια οικονομική κρίση στην έναρξη της δεκαετίας και η έκρηξη της πανδημίας του COVID στη λήξη της δεκαετίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό των μετακινήσεων, και όταν ο κόσμος δεν μετακινείται και δεν κυκλοφορεί, έχουμε, όπως ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, λιγότερα ατυχήματα.
Τι είναι η οδική ασφάλεια? Τα τροχαία ατυχήματα, να έχετε υπόψη σας, αποτελούν παγκοσμίως την πρώτη αιτία θανάτου σε νέους ανθρώπους ηλικίας 18 έως 46 ετών. Την πρώτη αιτία θανάτου σε παιδιά και νέους ανθρώπους από 5 ετών και πάνω. Και να έχετε υπόψη σας ότι σήμερα που μιλάμε, περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι πεθαίνουν στους δρόμους παγκοσμίως. 1,35-1,40 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν στους δρόμους στη συνεπία τροχαίων ατυχημάτων κάθε χρόνο. Παρά τη βελτίωση που παρουσιάζεται στο οδικό δίκτυο, στην τεχνολογία, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν καινούργια αυτοκίνητα, οι δρόμοι 2.000 χιλιόμετρα οδικού δικτύου συντηρήθηκαν ή αποδόθηκαν στην κυκλοφορία στη χώρα μας μόνο την τελευταία δεκαετία, παρόλα αυτά εξακολουθούμε να έχουμε ένα μεγάλο και αδικαιολόγητα υψηλό φόρο αίματος και δίκτυο τροχαίων ατυχημάτων. Ενδεικτικά θα πω, γιατί δεν θέλω να σας κουράζω, θέλω να απολαύσετε εδώ κοντά τα αγαθά της τεχνολογίας. Ενδεικτικά τα κυριότερα αίτια πρόκλησης των τροχαίων ατυχημάτων είναι τα εξής. Είναι η υπερβολική ταχύτητα που ευθύνεται για ένα πάνω από 30% των οδικών τροχαίων ατυχημάτων και θανάτων, το αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών ουσιών, η έλλειψη προσοχής για την οδήγηση, τα λέω από μνήμης, οπότε κάτι μπορώ να παραλείψω, όλα είναι σημαντικά. Η έλλειψη προσοχής, χρήση κινητού τηλεφώνου, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους. Στο σημείο αυτό και μόνο για τη ζώνη ασφαλείας θα πω ότι από τον πρώτο θάνατο από τροχαίο ατύχημα που καταγράφηκε το 1896 μέχρι σήμερα, οι εταιρείες, η πολιτεία, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, τα σχολεία, η τροχαία καταβάλουν προσπάθεια για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Αν όλα αυτά τα βάλουμε στο ζύγι από τη μία μεριά και από την άλλη βάλουμε τη ζώνη, είναι τόσο σημαντική, γιατί η ζώνη έχει σώσει περισσότερες ζωές από κάθε άλλο μέτρο οδικής ασφάλειας. Η μη χρήση του προστατευτικού κράνους, των παιδικών καθισμάτων, η επιθετική οδήγηση. Θα μπορούσα να αναφερθώ και πολύ περισσότερο, να πω πολλά ακόμα. Η μη τήρηση της σήμανσης, των κυκλοφοριακών κανόνων. Προσέξτε όμως να δείτε, όλα όσα και να έλεγα έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Ότι τα τροχαία ατυχήματα προκαλούνται κυρίως από τον παράγοντα άνθρωπο που έχει την αποκλειστική ευθύνη στη συντριπτική πλειοψηφία για τα τροχαία ατυχήματα στα οποία εμπλέκεται.